Ξάνονται οι στροφέ στι κομματικέ μηχανέ εν ώψη του καταρτισμού των ψηφοδελτίων για τι ευρωεκλογέ αλλά και για τη μάχη τη τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γιώργο Γεωργιάδη έχει πληροφορίε για το πώ εξελίσσεται το σκηνικό, Γιώργο. Μιλία μου, είναι νωρί ακόμα. Ο απλό πολίτη σίγουρα έχει πολύ πιο σοβαρά θέματα να διαχειριστεί. Αλλά τα κόμματα βιάζονται εν ώψη τη 9η Ιουνίου του 2024, όπου θα έχουμε οκτώ συνολικά εκλογικέ αναμετρήσει. Πριν από λίγο είχε, υπήρχε μια συνάντηση του Δημοκρατικού Συναγερμού με την ηγεσία τη ΔΥΠΑ, όπου πήγε πολύ καλά, μου κομματικέ πηγέ από την Πυρδέ. Θα υπάρξει και μια νέα συνάντηση. Πήγε εξίσου καλά με το Δίκο, όχι τόσο καλά με την ΕΔΕΚ. Αυτά σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα, αφορά... εκεί μπορεί να δούμε συνεργασία. Ακριβώ. Σίγουρα θα δούμε συνεργασίε. Αν και όπω ξέρει πολύ καλά, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τι δημοτικέ εκλογέ είναι λίγο περίεργα. Υπήρξαν περιπτώσει όπου ανεξάρτητοι κέρδισαν τελικά κομματικέ συμμαχίε τριών και τεσσάρων κομμάτων. Mm -hmm. Σε ό,τι αφορά τι ευρωεκλογέ, ε, είναι περιορισμένο, πολύ πιο περιορισμένο το ενδιαφέρον. Είναι λογικό, είναι μόνο έξι θέσει για την Ευρωβουλή. Έχουν ήδη κλειδώσει κάποια ονόματα και στα δύο κόμματα, και στο Δημοκρατικό Συνογερμό και στο ΑΚΕΛ. Στο χώρο του κέντρου ακόμη λίγο ψάχνονται. Φαίνεται πω όλοι θα κατέλθουν ε, αυτόνομα. Ενώ όπω είπαμε και πριν, ό,τι αφορά τι δημοτικέ εκλογέ, και εκεί έχουν κλειδώσει κάποια ονόματα, θα είμαστε σε θέση να πούμε τι αμέσω επόμενε μέρε. Ε, θα υπάρξουν σίγουρα συμμαχίε. Σε ευχαριστώ πολύ.